Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στις ομάδες προσανατολισμού, τους συντελεστές βαρύτητας, την κατάργηση των λατινικών και τη συμμετοχή του βαθμού του απολυτηρίου κατά 10% στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού πρόσβασης. Θα υπάρχει και ελεύθερη πρόσβαση σε σχολές χαμηλής ζήτησης, αυτό όμως θα πρέπει να έχει δηλωθεί οριστικά μέχρι τα μέσα της τρίτης λυκείου. Θα πάρουμε εμείς μια πρώτη γεύση των αλλαγών αμέσως τώρα από το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα μας δώσει απαντήσεις ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Δευτέρα Λυκείου φέτος είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν πρώτοι τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για πρώτη φορά εισάγουμε ένα σύστημα ελεύθερης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά δεν είναι ένα στατικό σύστημα, είναι ένα σύστημα με μία προοπτική, είναι ένα σύστημα που θέλουμε να οδηγηθούμε στην κατάργηση ενός απολύτως απάνθρωπου και αντιεκπαιδευτικού συστήματος με πολύ προσεκτικά βήματα, και αυτό που προτείνουμε είναι όντως ένα πολύ στέρεο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Στη νέα διαδικασία θα βαρύνει κατά 10% ο βαθμός απολυτηρίου και κατά 90% οι επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων θα γίνουν γνωστές νωρίτερα, καθώς στο τέλος της Δευτέρας Λυκείου ο μαθητής θα καλείται να δηλώσει 10 προτιμήσεις. Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στη δημιουργία τμήματων ελεύθερης πρόσβασης, όπου δηλαδή η εισαγωγή θα γίνεται αποκλειστικά με το απολυτήριο. Τον Φεβρουάριο της Τρίτης Λυκείου, ο υποψήφιος πρέπει να οριστικοποιεί την απόφασή του να επιλέξει ένα από τα τμήματα αυτά ή να συνεχίσει στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, απεμπολώντας έτσι το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης. Η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων μετά το πέρας των εξετάσεων παραμένει η ίδια. Ο ασφικτικός εναγκαλισμός αυτής της τάξης με τις πανελλήνιες εξετάσεις, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, ουσιαστικά ακυρώνει την τρίτη λυκείου έτσι όπως έχει ιστορικά διαμορφωθεί. Μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε τους λόγους που έχουμε οδηγηθεί σε αυτήν την κατάσταση, αλλά η διαπίστωση παραμένει να είναι απολύτως αληθινή. Υπάρχει μια ακύρωση βαθμιαία και μάλιστα αυτή η ακύρωση έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά και τη Β' Λυκείου. Θα έχει προηγηθεί η αύξηση των ομάδων προσανατολισμού από 3 σε 4, όσα και τα επιστημονικά πεδία, ανθρωπιστικών και θετικών σπουδών, υγείας και οικονομικών και πληροφορικής, με 3 εξάωρα μαθήματα σε κάθε μία από αυτές. Σημαντική αλλαγή η αντικατάσταση των λατινικών από την κοινωνιολογία. Τα μαθήματα αυτά θα αποτελούν μαζί με την νεοελληνική γλώσσα την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών. Οι γραπτές ενδοσχολικές εξετάσεις του απολυτηρίου θα γίνονται τον Ιούνιο ανά ομάδες σχολείων στο Δήμο ή τον Νομό και σε θέματα που θα επιλέγουν καθηγητές από τα σχολεία της ομάδας. Θα είναι με κόλλες όπου θα είναι κλειστό το όνομα και θα διορθώνονται τα γραπτά από καθηγητές άλλου σχολείου. Στα ιδιωτικά σχολεία θα υπάρχει στην επιτήρηση και κάποιο άτομο από δημόσια σχολεία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θεωρούμε ότι θα υπάρξει μία αντικειμενικότητα στη διόρθωση των γραπτών. Ο Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ταυτόχρονα ότι τα παιδιά που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΗ το Σεπτέμβριο του 2020 θα βρεθούν μπροστά σε ένα νέο τοπίο, καθώς κανένα τμήμα δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Πάμε να πούμε αμέσως την καλησπέρα μας στον κύριο Αγγελόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, για να συνομιλήσουμε, να μας δώσει μερικές περαιτέρω εξηγήσεις τέλος πάντων για το νέο σύστημα. Κύριε Αγγελόπουλε, καταρχήν θα δούμε σε λίγο τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αναρωτιούνται κυρίως από την αντιπολίτευση τι σας χρειαζόταν πρώτα απ' όλα το 10% της βαθμολογίας του Λυκείου να συμμετέχει στην κρίση, αν αυτό δημιουργεί αντικειμενικούς όρους. Φαντάζομαι το ζητούσαν πολλοί οι καθηγητές στα Λύκεια, γι' αυτό το βάλατε μέσα. Καλησπέρα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα απλά και μόνο του τι ζητάνε οι εκπαιδευτικοί. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με τη δυνατότητα των μαθητών να έχουν ένα αποτέλεσμα που προκύπτει όχι μόνο από μια τελική εξέταση. Δηλαδή ένα σύστημα, αναζητήσαμε ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τη συνολική απόδοση αντικειμενικό του μαθητή. Είναι αυτό, κύριε Γενικέ?
Βεβαίως είναι. Εμείς δημιουργούμε. Δηλαδή το δικό μου το παιδί σε αυτή την πόλη, σε αυτό το σχολείο θα πάρει τον ίδιο βαθμό ανάλογα με την αξία του με ένα παιδί το οποίο είναι στην Λάρισα. Το Υπουργείο Παιδείας αυτό θα κάνει είναι να δημιουργήσει τους όρους ώστε αυτό το σύστημα να είναι αντικειμενικό. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Είναι μια σειρά από προβλέψεις όπως η ομάδα των σχολείων. Άρα μπαίνουν θέματα από παραπάνω από έναν εκπαιδευτικού με ένα. Μιλάτε για τις εξετάσεις τετραμήνου τώρα? Μιλάω για τις εξετάσεις από τις οποίες θα προκύψει στο τέλος ένας βαθμός, όπως ξέρετε, ο οποίος θα συνυπολογιστεί στο 10%. Ναι. Έτσι. Δημιουργούνται λοιπόν οι προϋποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και μέσω αυτού του συστήματος όπου καθηγητές από διαφορετικά ηλικία θα συνεργάζονται για να δίνουν από κοινού τα θέματα. Υπάρχει η πρόβλεψη το γραπτό του δικού σας παιδιού να μην ξέρει κάποιος καθηγητής ότι είναι του δικού σας παιδιού, γιατί όπως είπε ο κ. Υπουργός το πρωί θα είναι καλυμμένα τα στοιχεία των μαθητών. Και τέλος το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει πολύ σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία συγκρότησης του εξεταστικού πεδίου. Να υπάρχουν κλιμακούμενες δυσκολίες ερωτήσεις, ζητήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς τα ακολουθούμε και σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Θα τα καταφέρετε λοιπόν, λέτε, να είναι αντικειμενικές, τέλος πάντων να έχουν ίσους όρους όλοι οι μαθητές. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αν καταλάβαμε καλά τώρα το πώς θα γίνεται η ελεύθερη πρόσβαση. Δίνουν ένα μηχανογραφικό από την Δευτέρα Λυκείου οι μαθητές. Έχουν 10 σχολές, τέλος πάντων ενδεικτικό είναι αυτό, προτίμησης. Στα μέσα της Τρίτης Λυκείου μέχρι τον Φεβρουάριο πρέπει να πούν εάν έτσι όπως φαίνεται στις σχολές χαμηλής ζήτησης θέλουν να πάνε με ελεύθερη πρόσβαση ή θέλουν να αντιμετωπίσουν τις πανελλαδικές. Αν θέλουν να αντιμετωπίσουν τις πανελλαδικές δεν μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Εάν πούν ελεύθερη πρόσβαση, δεν δίνουν πανελλαδικές. Τα κατάλαβα καλά? Σε γενικές γραμμές, ναι. Δηλαδή, όχι στη Δευτέρα Λυκείου, μετά τη Δευτέρα Λυκείου, εκεί στον Ιούλιο, έρχεται ο μαθητής, κάνει αυτή τη δήλωση που είπατε, με τα 10 μαθήματα. Από τη δήλωση αυτή προκύπτουν τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Τι είναι τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης? Είναι αυτά στα οποία ο αριθμός των μαθητών που τα έχουν δηλώσει είναι λιγότερος από τον αριθμό των εισακτέων. Η χαμηλή ζήτηση έτσι που λέμε. Πείτε το εσείς έτσι. Αυτό είναι. Όπως και να το πω εγώ, είναι η χαμηλή ζήτηση. Ναι, είναι οι σχολές που δεν έχουν και πολύ πέραση. Ακριβώς. Και είναι και τα τμήματα στα οποία κανείς θα ακολουθήσει τις εξετάσεις. Έτσι. Οι μαθητές ενημερώνονται άμεσα τον Ιούλιο για το πού ανήκουν τα τμήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν από την αρχή επιλέξει να πάνε με τις εξετάσεις, θα πάνε με τις εξετάσεις. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έρθουν το Φεβρουάριο και να δηλώσουν εάν τελικά επιλέγουν τις πανελλαδικές ή εάν επιλέγουν κάποιο από τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, το οποίο θα έχει προκύψει στις προτιμήσεις τους του Ιουλίου. Είναι πολύ πιθανό να μην έχει προκύψει κανένα τμήμα ελεύθερης πρόσβασης, ώστε και αυτοί να οδηγηθούν σε πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορεί δηλαδή όλοι τελικά να δώσουν πανελλαδικές? Όχι. Όχι. Εμείς τα μοντέλα προσομοίωσης που έχουμε κάνει δείχνουν ότι οι πιθανότητες είναι μικρές. Ναι. Θα υπάρχουν σίγουρα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Τώρα, οι υπόλοιποι οι οποίοι θα δώσουν τέλος πάντων πανελλαδικές εξετάσεις, το μηχανογραφικό των παιδιών κανονικά όπως γινόταν μέχρι σήμερα, την ίδια περίοδο, μετά δηλαδή τις πανελλαδικές. Δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, τους κοινοποιούνται τα αποτελέσματά τους και όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, δηλώνουν μετά το μηχανογραφικό τους. Τα λατινικά γιατί τα καταργήσατε, κύριε Γενική? Προσπαθήσαμε να δούμε ποιο είναι το μάθημα το εκείνο που προσφέρει περισσότερες γνωσιακές ευκαιρίες στα παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης. Τα λατινικά ουσιαστικά ανταποκρίνονται σε ανάγκες μαθητών οι οποίοι προσανατολίζονται για φιλολογικά τμήματα. Όμως τα τμήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης είναι πολύ περισσότερα από τα φιλολογικά τμήματα και εμείς δώσαμε μια έμφαση σε ένα μάθημα το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ως μάθημα ευρύτερης κατανόησης του κοινωνικού και ιστορικού περιβάλλοντος. Λοιπόν, άλλωστε να σας θυμίσω ότι η κοινωνιολογία ήταν μάθημα το οποίο δίνονταν και παλαιότερα σε συστήματα εισαγωγικά στην Ελλάδα. Μητέρα που αγωνία ρωτά,
Αυτοί που θα δώσουν φέτος εξετάσεις με το υπάρχον σύστημα, του χρόνου τι ακριβώς θα κάνουν? Θα πάνε πάλι με το υπάρχον σύστημα, διότι δεν είναι δυνατόν να προετοιμάζεις μαθητές με ένα σύστημα και να τους ζητάς να εξεταστούν με ένα άλλο. Άρα αυτοί οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί με το υπάρχον σύστημα σήμερα θα δώσουν. Και όταν χρειαστεί να ξαναδώσουν, περάσουν, με το υπάρχον σύστημα πάλι. Με το υπάρχον σύστημα, αυτοί που είναι φέτος. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Γενικέ, καλύφθηκα. Ένα λεπτό στη διάθεσή σας, αν έχετε να μας διευκρινίσετε κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε 3-4 πράγματα. Πρώτον, να επανειδρύσουμε τη γάμα λυκείου, που σήμερα δεν υφίσταται ως τάξη του λυκείου. Θέλουμε η γάμα λυκείου να είναι μια τάξη ευάθησης των μαθητών πριν το σκαλοπάτι τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή ό,τι άλλο υπάρχει μετά το λύκειο. Ναι. Το δεύτερο που θέλουμε είναι να συναντηθούν με αυτό το σύστημα, να συναντηθούν οι αλλαγές που έχουμε δρομολογήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις αλλαγές στο λύκειο. Θέλουμε να υπάρχουν νέα προγράμματα σπουδών, αυτά τη στιγμή προετοιμάζουμε. Θέλουμε να μειώσουμε το εξετασιοκεντρικό σύστημα, έτσι ώστε να μην χρειάζονται όλα τα παιδιά τα οποία επιλέγουν το πανεπιστήμιο να περάσουν από το βάσανο μιας εξεταστικής διαδικασίας. Μάλιστα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αντιδράσεις είπαμε ότι υπάρχουν πολλές. Πώς να μην υπήρχαν δηλαδή. Καλησπέρα στον Ιώνα Τσόχου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλή αρχή. Καλό τάξιο να είναι το καινούργιο δελτίο. Λοιπόν, αντιδράσεις έχουμε βέβαια και από την κυβέρνηση και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Καταρχήν, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με ένα διπλό tweet, το οποίο μπορούμε να δούμε, έχουμε επιμεληθεί ακριβώς ένα απόσπασμα. Βλέπουμε στο λογαριασμό του το primeminister.gr, ο κύριος Τσίπρας αναφέρει ότι η παρουσίαση του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον Υπουργό Παιδείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και τον εξορθολογισμό των εισαγωγικών εξετάσεων και προχωρώντας ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι για περίπου 10.000 μαθητές ανοίγει ο δρόμος της ελεύθερης πρόσβασης σε αναβαθμισμένα τμήματα ΑΕ και ΤΕΗ. Για τους υπόλοιπους ενισχύεται η κριτική γνώση έναντι της παπαγαλίας. Το σχολείο πάβει να είναι πάρεργο, χάσιμο χρόνου και εξεταστικός προθάλαμος. Αυτό το 10.000 μαθητές που γράφει εδώ φαντάζομαι εννοεί ο Πρωθυπουργός τα μοντέλα με τα οποία έκαναν προσομοιώσεις στο Υπουργείο. Αυτό εννοεί. Προφανέστατα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιο. Ναι, θα δηλώσει τι, έτσι. Πάμε λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εμπεριστατωμένη ακόμα, δεν έχει πλήρη τοποθέτηση, γιατί μελετάει και καλά κάνει ίσως τις εξαγγελίες του κύριου Γαβρόγλου. Έχουμε όμως δύο τοποθετήσεις. Μία τοποθέτηση από το ΚΚΕ, την οποία επίσης μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε ένα απόσπασμα γραφικό που έχουμε επιμεληθεί. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για το λύκειο και τον τρόπο εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση ενισχύουν παραπέρα το χαρακτήρα του σχολείου ως σκληρού εξεταστικού κέντρου, με νέες εξετάσεις τύπου πανελλαδικών στη ΓΑΜΑ Λυκείου, με σοβαρό περιορισμό των επιλογών των μαθητών στο μηχανογραφικό, θέτοντας ακόμη πιο νωρίς και βία εμπόδια και διλήμματα σε νέα παιδιά. Το ποτάμι έχει βγάλει επίσης μια ανακοίνωση, θα έλεγε κανείς σε υψηλούς τόνους, αντιπολιτευτικούς, αναφέρει το κόμμα του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη, ότι εκτός από κάποιες μεγαλόστομες προσδοκίες δεν απαντήθηκαν πολλά κέρια ερωτήματα που βρίσκονται υπό συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς για άλλη μια φορά συνεχίζει το ποτάμι, οι ανάγκες της επικοινωνίας πάνω από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης αυτή τη φορά. Κωδικοποιώ τους ενδιασμούς του ποταμιού με bullets που λέμε. Πρώτον, ποιος θα αυτά που ρωτήσαμε και στον έτσι ακριβώς, ποιος θα καθορίσει τον αριθμό των εισακτέων, πώς θα διασφαλίζεται το ενίο επίπεδο των θεμάτων και κυρίως αυτό, η βιομηχανία 20αριών, όπως λένε, πηγές από το ποτάμι. Βιομηχανία 20αριών που μπορεί να υπάρξει όχι μόνο από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από είδος σε είδος σχολείου, δημόσιο ιδιωτικό. Από τάξη σε τάξη, θα σου έλεγα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.